Μηχάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η θυσιάδος εφανερώθη ως Κύριε. Αγαπητόν σε ιόνωνο μάζουσα και το θέμα εγείο και ευλογία να σκορπιστείς όλη την πατρίδα μας και ο Θεός να ελεήσει και να φωτίσει τα μυαλά μας. Χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Ελπίζω ότι η Θεία Φώτιση θα συνεδωθεί και από πράξεις όλων ημών, των πολιτικών και όχι μόνον, ούτως ώστε η χώρα μας να βρει και πάλι το βυσματισμό της και να αναστραφεί η πορεία η οποία έχει ταλαιπωρήσει το λαό επί πολλά χρόνια. Ελπίζουμε βάσιμα ότι θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι από βάθος καρδιάς χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σήμερα για άλλη μια φορά τηρήσαμε την παράδοση μας, μια ισχυρή παράδοση που μας θέλει όλους να μαζευόμαστε εδώ στο όμορφο μέρος του παραλίου Άστρος, στο σημαντικό λιμάνι που έχουμε κάνει στην περιοχή μας για να γιορτάσουμε τον αγιασμό των υδάτων. Εύχομαι από βάθους καρδιάς με την ευκαιρία αυτής της σημαντικής θρησκευτικής εορτής να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν μεσίες, ότι πρέπει οι ίδιοι να φύγουν από τους καναπέδες τους και θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, γιατί η υπόθεση δεν είναι κάποιον άλλον, η υπόθεση είναι δική μας. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους.
για μια ακόμη φορά εδώ στο ανακαινισμένο, στο όμορφο λιμάνι του Άστρους γιορτάσαμε τα Θεοφάνεια. Πραγματικά κάθε φορά που είσαι εδώ αισθάνεσαι την γιορτή αυτή πιο πολύ, γιατί εδώ γιορτάζει πραγματικά το φως και το νερό. Και σήμερα είναι μια μέρα που γιορτάζουν τα ύδατα. Εύχομαι το φως το οποίο γιορτάζουμε σήμερα να φωτίσει τη σκέψη όλων των ηγεμόνων της γης, ώστε να έχουμε ειρήνη. Εύχομαι να φωτίσει τη σκέψη των Ελλήνων πολιτικών, ώστε να κάνουν το καλύτερο για τους Έλληνες πολίτες. Εύχομαι να φωτίσει τη σκέψη όλων των αυτοδιοικητικών πρώτου και δεύτερου βαθμού να κάνουν το καλύτερο για τους συμπολίτες τους, γιατί εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε το αποκούμπι του κόσμου και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Και εύχομαι να φωτίσει τις ψυχές όλων των ανθρώπων, ώστε να γίνουν πιο άνθρωποι, πιο φιλάνθρωποι, πιο αλληλέγγυοι, πιο φιλέσπεροι. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους για τη σημερινή μέρα. Το περιεχόμενο αυτής της θρησκευτικής γιορτής, που έχει σχέση με τον καθαγιασμό των υδάτων και τον καθαρισμό τέλος πάντων γενικότερα όλων, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συμβολισμός για την σημερινή μέρα και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και η ευχή μας. Εδώ λοιπόν σήμερα στο Παράλιο Άστρος κάναμε το λειτουργικό, το συνηθισμένο που κάναμε κάθε χρόνο. Εύχομαι πραγματικά όλα τα νερά που βρέχουν τη χώρα μας και το Δήμο μας να πάρουν όλα αυτά τα κακά στοιχεία που υπήρχαν την περασμένη χρονιά. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους τους συμπατριώτες, σε όλους τις αρκάδες. Να ευχηθώ να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελο, αισιοδοξία. Και βέβαια σήμερα εδώ από το μαγευτικό Άστρος, όπου εορτάζουμε τα Θεοφάνεια, τα οποία είναι μια από τις πιο λαμπρές εορτές της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, ας ελπίσουμε η σημερινή μέρα να είναι μέρα που μέσα στις γκρίζες μέρες που ζούμε, μέσα σε μια εποχή που τα προβλήματα βαραίνουν όλο και περισσότερο τις πλάτες όλων των συμπατριωτών μας, ας ελπίσουμε αυτή η μέρα να αποτελέσει μάλλον το φωτεινό ορόσημο για ένα καινούριο έτος με περισσότερη αισιοδοξία και με περισσότερο καλά νέα. Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος και έχει ανάγκη είναι από ομόνοια, από σύμπνοια, από συνεννόηση, πολιτική καταρχήν συνεννόηση από όλους και όλες, αρκεί να υπάρχει ένα επίπεδο ειλικρίνειας και αρκεί όλοι μας να βάζουμε πάνω από το κομματικό συμφέρον το καλό της πατρίδας. Εύχομαι το καλύτερο για όλους, υγεία πάνω απ' όλα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και πάλι του χρόνου να είμαστε εδώ και να έχουμε να πούμε ακόμα καλύτερα και περισσότερα νέα. Θα ήθελα να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους συμπατριώτες μας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ελπίζω το μήνυμα της σημερινής ημέρας που έχει να κάνει με την φώτιση του Θείου Πνεύματος να μας εμπνεύσει όλους και να μας εμπνεύσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση δημιουργίας. Να ξεχάσουμε όλοι και να αφήσουμε πίσω μας εκείνη τη δημιουργία που έχει να κάνει με την δημιουργία του προσωπικού ιδιωτελούς μας καλού και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε το κοινωνικό σύνολο και το καλό που ο καθένας από εμάς υπηρετεί καθημερινά στη ζωή του με την ατομική μας πρόοδο. Θεωρώ ότι αυτή είναι και η καθιερωμένη φιλοσοφική διάσταση ανάμεσα στη διάκριση του ιδιώτη και του πολίτη και θέλω να πω σε όλους μου τους συμπολίτες ότι αυτή τη στιγμή πέρα από όλα τα διλήμματα που οι εκάστοτε κυβερνήσεις ή τοπικές κυβερνήσεις προσπαθούν να βάλουν και να μας διχάσουν, η μόνη διάκριση που εμείς πρέπει μέσα ενδόψυχα να έχουμε είναι η διάκριση ανάμεσα στον ιδιώτη και τον πολίτη. Και εμείς οι αρκάδες έχουμε μάθει ανέκαθεν να είμαστε όχι ιδιώτες, αλλά συνειδητοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους, με προσωπική ευημερία, υγεία και ό,τι καλό για τις οικογένειές μας και για τον τόπο μας. Τα φώτα, τα Θεοφάνεια, η βάφτιση του Θεανθρώπου, ο αγιασμός των υδάτων μας δώσει φώτιση στις σκέψεις και στις πράξεις αυτών που καθορίζουν τη ζωή μας, που καθορίζουν το μέλλον της χώρας μας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους σας, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι ο καθαγιασμός των υδάτων σήμερα να μας φέρει ήρεμες θάλασσες στους ναυτικούς μας, αλλά κυρίως στις ψυχές όλων μας που το έχουμε ανάγκη μετά από τόση τρικυμία που περνάμε στη ζωή μας, στις
καθημερινότητά μας. Ήμουν τυχερός, εντάξει, έχω βουτήξει και άλλες φορές, εδώ και 4 χρόνια βουτάω, αλλά είναι η πρώτη μου φορά που πιάνω το σταυρό και γενικά είμαι ευγνώμων που το πιάσα. Και χαίρομαι. Είχε ανταγωνισμό έτσι, γιατί βούτυξαν αρκετοί από εμά. Εντάξει, είχε λιγάκι ανταγωνισμό, αλλά γενικά μου φάνηκε πολύ εύκολο. Η θάλασσα πώς ήταν το νερό? Στην αρχή ήταν λίγο κρύα, πρωτού μπούμε, μετά μέσα ήταν αρκετή ζεστή, απλώς απ' έξω λιγάκι όταν βγήκαμε μετά είχε κρύο. Πήρες την ευλογία φέτος. Ποια είναι η ευχή που θέλεις να πραγματοποιηθεί για το 2017, μια προσωπική σου ευχή? Γενικά θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή τύχη και να αφήσει πίσω το 2016 και θέλω να είναι γενικά όλοι χαρούμενοι, να έχουν αγάπη και ευτυχία και γενικά ό,τι επιθυμούν στη ζωή τους. Τα θεοφάνεια να είναι αγιασμένα, να αγιάσουν ο τόπος μας, να έχουμε πολλά ψάρια εμείς ως επαγγελματίες ψαράδες και καλές ευχές. Σήμερα το κάνει αυτή τη χώρα, τελικά είναι καλό. Είναι καλός τελικά, άλλα είπανε και άλλα γίνανε και ίσως ο κόσμος ευχαριστηθεί τη σημερινή μέρα και όλα πάνε καλά. Κάθε χρόνο πάτε να πιάσετε κι εσείς μέσα μαζί με τους Ναι, κάθε χρόνο βγαίνουμε με το καΐκι μας και βλέπουμε τον κόσμο, παίρνουμε κόσμο με το σκάφος μας και για να ευχαριστηθεί αυτό το έθιμο που έχουμε στο χωριό μας. Να ευχηθώ καλή χρονιά και χρόνια πολλά για την ημέρα που είναι. Όπως και κάθε χρόνο συνεχίζω να πάω και το σταυρό, είναι η μέρα ωραία σήμερα και εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού να είμαι και το χρόνο πάλι μια προσωπική ευχή να είμαι πάλι το χρόνο εδώ.